Θέλω να πάμε σε ένα δικό μας άνθρωπο. Μας παρακολουθεί, μας αγαπά, μας στηρίζει. Στηρίζουμε και εμείς Σαντορίνη βέβαια. Είναι ο κύριος Μανώλης Ορφανός, πρόεδρος ΔΕΙΑΘ και δημοτικός σύμβουλος Σαντορίνης βέβαια. Κύριε Ορφανέ, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα από τη Σαντορίνη. Καλησπέρα τη μαγευτική καλύτερα. Λοιπόν, μία Σαντορίνη βέβαια που φοράει τα καλά της για τον εορτασμό του Πάσχα. Από ό,τι μαθαίνουμε, οι αφίξεις σημειώνουν αύξηση σε σχέση βέβαια με προηγούμενες περιόδους, με μία δύσκολη συγκυρία βέβαια που διανύουμε λέω πανδημίας. Τα πηγαίνετε περίφημα. Δόξα τω Θεώ πάμε πάρα πολύ καλά, όμως θα ήθελα να σταθώ στο προηγούμενο. Φίλος της εκπομπής, φίλος του δικό σας με επιτρέπετε, αλλά σας περιμένουμε σαν Σαντορίνη. Πρέπει να έρθει κάποια στιγμή και στο νησί μας. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να την εκμεταλλευτείτε. Δεσμευόμαστε το καλοκαίρι, θα τα πούμε από κοντά εκεί με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Θα χαρούμε πολύ, θα χαρούμε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα το νησί της Σαντορίνης πραγματικά πάει πάρα πολύ καλά. Οι αφίξεις είναι σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε υπερβεί κατά πολύ τα νούμερα του 2019. Κατά πολύ. Κατά πολύ το 19 λοιπόν. Τέλος Απριλίου θα έχουμε ένα νούμερο ακριβές για τον Απρίλιο του 2022, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε ξεπεράσει τα νούμερα του 19 κατά πολύ. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος ΔΕΙΑΘ, οι καταναλώσεις που έχουμε σε νερό και οι εισρωές που έχουμε προς το Λίμα θυμίζουν Ιούλιο του 19. Υπάρχει και ένα ξεχωριστό έθιμο στη Σαντορίνη, ναι, για το οποίο φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί τουρίστες έρχονται κάθε χρόνο το Πάσχα. Τη Μεγάλη Παρασκευή, αυτό λες. Σωστά, με τα 20.000 φωτεινά τενεκεδάκια. Ακριβώς. Έχουμε τα δύο πιο αναγνωρισμένα έθιμα στο νησί μας. Είναι ο Λάζαρος, που είναι το Σαββάτο που μας πέρασε, που είναι σταυρός, ο οποίος φιλοτεχνείται με λουλούδια της Άνοιξης και αρισμαρί, το γνωρίζετε πολύ καλά. Και μετά το μεγαλύτερο έθιμο είναι η περιφορά του επιταφείου στον πύργο, που ανάβουν περίπου στα 20.000 δενεκάκια. Η νεολαία του πύργου στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια αυτό το έθιμο, το οποίο πραγματικά έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Είναι 20.000 δενεκάκια τα οποία ανάβουν σχεδόν όλο το βράδυ με ένα ειδικό υλικό το οποίο προμηθεύονται τα παιδιά και μια επεξεργασία που γίνεται από την νεολαία του πύργου και ανάβουν όλο το βράδυ. Και το αποκορύφωμα της Μεγάλης Παρασκευής είναι στην πρωτεύουσα της Σαντορίνης στα Φυρά, που συναντιούνται οι τρεις επιτάφοι στην κεντρική πλατεία των Φυρών. Και βέβαια, πριν από λίγο, κύριε Ορφανέ, αναφερθήκατε στο καλό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στο μέτωπο των αφίξεων και του τουρισμού. Και θα πω εγώ, φανταστείτε να μην είχαμε πανδημία, την τραγωδία στην Ουκρανία, να μην είχαμε την ενεργειακή κρίση. Θα καταγράφαμε ρεκόρ 20ετίας. Πάρα τα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει άνοδος, υπάρχει ένα θετικό κλίμα που διαμορφώνεται και καλές συνθήκες βέβαια και για του χρόνου. Κύριε Παναγιώτοπουλε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αν και δεν είναι η παρούσα εκπομπή αυτή για να πούμε το τι συμβαίνει στην Σαντορίνη όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας και το θέμα το τι θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Αλλά θεωρώ ότι αν δεν υπήρχαν αυτά που είπατε, πραγματικά θα είχαμε αρκετό κόσμο και ποιοτικό κόσμο. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι το να γεμίσουμε το νησί με κόσμο και επισκέπτες. Ο στόχος της Σαντορίνης είναι να έχει ποιοτικό κόσμο, ποιοτικό τουρισμό και να μπορέσει να ανταποκριθεί με υποδομές σε αυτό που θέλει ο κόσμος. Και ένας προορισμός για όλες τις εποχές, όχι μόνο για το καλοκαίρι. Καλά, που την έχουμε συνδυάσει περισσότερο. Για τα Χριστούγεννα, για το Πάσχα. Η Σαντορίνη έχει νούμερα αυτή τη στιγμή τουριστικά και το χειμώνα, όπως πολύ σωστά λέτε. Είναι αυτός ο θεματικός τουρισμός και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που και η Κρήτη και η Σαντορίνη βέβαια κερδίζουν σιγά σιγά το στοίχημα. Κύριε Ορφανέ, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε, καλή Ανάσταση να έχετε. Επίσης, καλή Ανάσταση να ακούσετε και εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.